Λάρκο, μία επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Στο υπέδαφος της Ελλάδας έχει καταγραφεί το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα αυτά είναι κουβαλτιούχα, γεγονός που τα καθιστά ως δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε στα χέρια του λαού με τη δική του εξουσία να ήταν ένας θησαυρός για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας για τη στήριξη της οικονομίας με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Σε αυτήν την επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει τη ζωή τους πάνω από 80 εργάτες, αφού η πολιτική απαξίωσης που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις την έχουν αφήσει χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις, ρίχνουν τις ευθύνες μόνο σε αυτήν εδώ τώρα, και στην προηγούμενη και στην παραπροηγούμενη που ήταν πάλι η ίδια τώρα εδώ, να μας ξεκαθαρίσουν. Αν το έχουν πάρει απόφαση να το κλείσουν, να μας το πούνε, να δώσουμε το πολιτικό μας αγώνα, να φορτωθούν τις ευθύνες που εκποιούν τον ορυκτό πλούτο κτλ. Αν το θέλουν ανοιχτό, αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να τραβήξει. Ή θα πάρουν μέτρα ασφαλείας, ή δεν ξαναεργαζόμαστε. Η εντατικοποίηση της δουλειάς, η υπερεκμετάλλευση των εργατών οδηγεί σε θανατηφόρα ατυχήματα, με πιο πρόσφατα, εκείνα στις 11 Ιούλη και στις 6 Νοέμβρη 2019. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ότι τα αποτελέσματα της απαξίωσης του εργοστασίου για πολλά χρόνια είναι δραματικά και με τραγικές συνέπειες. Οι εργάτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική της εντατικοποίησης της δουλειάς, της υπερεκμετάλλευσης, της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας, της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, οδηγεί σε θανατηφόρα τέτοια ατυχήματα. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με παρεμβάσεις στη Βουλή, την Ευρωβουλή, με κατάθεση τροπολογίας, με παρεμβάσεις στην τοπική διοίκηση. Στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των εργαζομένων για την υπεράσπιση και εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, των εργασιακών τους σχέσεων, δικαιωμάτων, και βεβαίως την υπεράσπιση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Η Λάρκο, αυτή η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να είναι κοινωνική περιουσία, να είναι κοινωνική ιδιοκτησία, ενταγμένη σε ένα κεντρικό επιστημονικό σχέδιο με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία και στον πραγματικό έλεγχο και αυτής της επιχείρησης. Αυτήν την επιχείρηση όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια την απαξιώνουν και με σχεδιασμένο τρόπο την οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση, εκβιάζοντας τους εργαζόμενους ότι σε διαφορετική περίπτωση θα μπει λουκέτο. Αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ σας χαιρετίζει, συμπαραστέκεται, δείχνει την αλληλεγγύη του, όχι μόνο τώρα, αλλά πολλά χρόνια τώρα για τη Λάρκο, για να υπηρετεί το λαό, τις ανάγκες του, για εργαζόμενους με δικαιώματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δρόμο της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική που υπονομεύει όλους τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους, το λαό της περιοχής. Μια πολιτική που, όπως θα είδατε και εχθές με την τροπολογία, αλλά και με την επίσκεψη του Σωματείου στην αξιωματική αντιπολίτευση, στον Τσίπρα, ο οποίος δεν υπεράσπισε την πρότασή σας. Απλά τι είπε, να γίνουμε διαφάνεια αυτά που πρέπει να γίνουν. Ουσιαστικά έχετε ένα μέτωπο δυνάμεων απέναντί σας. Αυτών των δυνάμεων που υπηρετούν τους πλουτοκράτες, που αν θέλετε εναρμονίζονται με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξέρετε πολύ καλά τι απόφαση έχει πάρει για το μέλλον της Λάρκο. Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες. Μιλάτε για τα χρέη, τις οφειλές στη ΔΕΗ και το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κρύβεται ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ
μακέλεψαν σχεδιασμένα τη Λάρκο για να τη δώσουν στα μεγάλα συμφέροντα. Όλοι σας έχετε συμφωνήσει με την ιδιωτικοποίηση και θα λέγαμε να αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα κροκοδίλια δάκρυα. Οι εργαζόμενοι εδώ και 5 μήνες αγωνίζονται για την κρατική χρηματοδότηση της εταιρείας, για τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξή της προς όφελος του λαού, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης για την ειδική εκαθάριση που έχει οδηγήσει τη Λάρκο σε οριακό σημείο λειτουργίας, διευκολύνοντας την εκποίησή της. Αυτή η τροπολογία την έχουμε καταθέσει και καλούμε βέβαια τα κόμματα να πάρουν θέση και σήμερα στη συζήτηση, αλλά και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, και να είμαστε υπόλογοι απέναντι σε χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά πάνω απ' όλα σε μια επιχείρηση η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ίδια την οικονομία της χώρας μας. Στην τελευταία κινητοποίηση στο εργοστάσιο της Λάριμνας, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τον ειδικό εκαθαριστή ότι θα προχωρήσει σε περικοπές στο μισθολογικό κόστος κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πρέπει να γίνουμε το μαχαίρι στο λαιμό που λέει ή το ιδιωτικοποιούμε ή κλείνει. Αυτό το απαράδεκτο εκβιασμό δεν πρέπει να τον αποδεχθούν οι εργαζόμενοι και δεν τον αποδέχονται 5 μήνες τώρα. Και η μαχητικότητά τους, η επιμονή και όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τον όποιο εκβιασμό, αν και τα σχεδιάζαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση και τα περνάνε με αυτήν, παρά λοιπόν τον εφηδιασμό, παρά την όλη προσπάθεια να τελειώνουν γρήγορα, οι εργάτες δεν λυγάνε. Των εργατών της Λάρκο, αγωνάζια ζωή, μας αφοράει όλους, έχει προοπτική. Είναι μια κινητοποίηση όλης της στερεάς, είναι κινητοποίηση των εργαζόμενων της Λάρκο, αλλά και κινητοποίηση των εργαζόμενων συνολικότερα της στερεάς, με αφορμή αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης που εξυφαίνουν για τη Λάρκο, που την πάνε για κλείσιμο, αλλά και για το ασφαλιστικό, που είναι σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Και πραγματικά αυτό το χρονικό διάστημα μπροστά στην κατάσταση που έχει φέρει η κυβέρνηση τη Λάρκο και στην προοπτική να την κλείσει, οι εργαζόμενοι δίνουν τη δική τους απάντηση. Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια τέτοια απάντηση και θα έχει συνέχεια. Εμείς θα είμαστε εδώ, σταθερά στον αγώνα δίπλα στους εργαζόμενους, και θα παλεύουμε όχι μόνο για να πάει στην κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση τη Λάρκο, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση, να λειτουργήσει και να λειτουργήσει στην κατεύθυνση που πρέπει. Θα τους σταματήσουμε με ενότητα και πάλι. Κύμα συμπαράστασης από δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, μαζικούς φορείς και συλλόγους γυναικών, μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους. Όχι μόνο από τη Φθιώτιδα, αλλά και την Εύβοια, τη Βιωτία, τα Σέρβια Κοζάνη, στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι εδώ της Λάρκο παλεύουν κάθε μέρα με τη φωτιά. Πολλοί από αυτούς ακατεύτηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν εδώ μέσα. Αυτά μας έχουν αφήσει πρίκα. Αυτές είναι οι συνέπειες του συστήματός τους, του καπιταλισμού. Ατυχήματα, σακάτιδες και καρκινοπαθείς, καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων, εξοντωτικά μέτρα για τον εργάτη. Τώρα, μαζί με την τρομοκρατία της πανδημίας, ο φόβος μεγαλώνει και η κυβέρνηση παίρνει αέρα στα πανιά της για να μας ισοπεδώσει. Γιατί η πορεία της Λάρκο δεν αφορά μόνο τη Φθιώτιδα, αλλά ολόκληρη τη χώρα. Μας αφορά όλους, είτε δουλεύουμε στη Λάρκο είτε όχι. Επόμενος σταθμός στο νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 13 Ιούνιου, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έχουμε χρέος να αγωνιστούμε μέχρι την τελική νίκη, ενάντια στον εχθρό, είτε αυτός είναι η κυβέρνηση, είτε ο εκαθαριστής, είτε ο κορονοϊός. Ό,τι κέρδισαν οι εργάτες της Λάρκο μέχρι σήμερα, το κέρδισαν με αγώνες. Εμείς είμαστε αυτοί που φλερτάρουμε με το θάνατο. Δεν θα αφήσουμε κανένα να μας θύψει. Πέρασαν και άλλοι μποδοσάκηδες από εδώ και άλλοι εκαθαριστές.
Όλοι θέλουν να μας τσακίσουν και στο τέλος ο αγώνας, η αποφασιστικότητα και η ενότητά μας τους κέρδιζε. Είμαστε βιομηχανικοί εργάτες. Ξέρουμε πως είναι να παίζεις με τη φωτιά. Εμείς δένουμε το ατσάλι. Αυτοί χωρίς εμάς δεν μπορούν ούτε ένα γρανάζι της Λάρκο να στρίψουν. Ο αγώνας μας θα είναι νικηφόρος. Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και όλοι ενωμένοι θα παλέψουμε για να γίνει πραγματικά λαϊκή περιουσία η Λάρκο, για να αλλάξει αυτό το σάπιο σύστημα, το διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα να ανατραπεί και η εργατική τάξη να κερδίσει πραγματικά την εξουσία. Κάτω τα χέρια!